Καλημέρα. Σάββατο 1η Ιουνίου 2024. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος και γονέων. Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι στο βουνό, στον περιφερειακό δρόμο. Ηλιοφάνεια έχουμε, αρκετή ζέστα. Πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Ακούτε τα πουλάκια. Είμαστε στη δυτική είσοδο προς το βουνό, αλλά και από τον περιφερειακό. Εδώ ο Δήμος Φαρσάλων μαζί με τη δημοτική κοινότητα κάλεσε συλλόγους, φορείς, σχολεία, γονείς, προσκόπους, οδηγούς, για να έχουμε δηλαδή μία δράση, η οποία είναι εθελοντική δράση καθαρισμού του περιφερειακού δρόμου εδώ στο βουνό. Άρχισαν, η ώρα συγκέντρωσης είναι για 5:30, έχει πολύ ζέστα όμως, αλλά βλέπω σιγά σιγά έρχονται. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Βαρακλιώτης, από ό,τι βλέπω. Είναι η αντιδήμαρχος, η κυρία Χατζιπλή, οικονομικών, η κυρία Χατζιπλή. Είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ηλεκτρισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων, ο κύριος Γεωργατζής. Είναι και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού, Γιάννης Δημακόπουλος. Επίσης είναι από την τοπική κοινότητα, από ό,τι βλέπω, είναι η Φωτεινή, η Πιτσάβα. Νερά. Νερά κρύα. Εδώ. Εδώ είναι τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστική, αστυνομία και του Δήμου. Ναι, ωραία. Μπροστά. Ναι, ωραία, η τοπική ομάδα της ΕΟΔΙΑ έφτασε. Έφτασε εδώ.
εδώ, όπως είπα πιο εγωμένως, ο Γιάννης ο Δημακόπουλος, ο αντιδήμαρχος. Ναι. Μόλις έφτασε και ο Δήμαρχος. Δήμαρχος μαζεύει μπουκάλια που βρήκε πεταμένα εδώ στο χόρτο. Ξεκίνησαν ήδη. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τους έδωσαν γάντια, τώρα δίνουν και σακούλες για να μαζεύουν ό,τι βρίσκουν στο δρόμο. Η ώρα είναι 6 και 10. Έχει αρκετή ζέστα, αλλά εδώ πάνω λίγο στο βουνό έχει ένα αεράκι, ένα βουριαδάκι έρχεται. Όπως είπαμε, είμαστε στον περιφερειακό εδώ. Συνεχίζουμε, κύριε Κώστα. Συνεχίζουμε, ναι, προχωράμε στο επόμενο σκαλοπάτι. Συνήθως στα σκαλοπάτια είναι περισσότερα, στα σκαλοπάτια, και εκεί που κάθονται. Πόσα σημεία ασυνειδησίας θα βρούμε. Ασυνειδησία, τι να, έρχονται, παραγγέλνουν, τρώνε και τα παρατάνε. Δεν ξέρω τι σπίτι μας θα τα παρατάνε. Έτσι, και αντιδήμαρχος, όπως είπαμε, ο κύριος Γιουργαντζής. Αλλά αυτά, προσέξτε, επειδή είναι φυσικά υλικά, μπορούμε να τα αφήσουμε και να τα ρίξουμε μέσα στο βάθος που είναι τόσο υπέροχα, έτσι. Δεν παθαίνουν κάτι, έτσι. Αλλά το πλαστικό, το χαρτί, επειδή έχουν και προσέξτε τα χέρια τους και επειδή έχουν πολλά χρόνια, τα οποία μπορούν να καταστραφούν, πόσο μπορεί να καταστραφεί ένα μπουκάλι. Ένα μπουκάλι για μία αλήθεια, ξέρετε. Δεν μπορείς καταφύγει. Καταστραφούν τώρα, σου είπα και... Μαρία, σηκώσου ένα μπουκάλι. Τα παρακάτω θα πάρουμε τη σκούπα. Όποιος θέλει γάντια έχει και εδώ. Μέσα εκεί το κρατάμε εδώ. Πάμε. Περιμένετε, Δήμαρχε. Οι σακούλες. Οι σακούλες. Παίρνω εγώ τη δικιά μου. Πάρτε. Τη δική μου. Δικιά σου. Πάρτε. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Για να δεν λίγο βάζω. Θες να αλλάξουμε. Ναι, εγώ παίρνω. Δική μας είναι, δική μας. Τα χιλονάκια τα πήρε. Πάρουμε τα χιλονάκια. Να τα δούμε. Τέλειο, τέλειο, έτσι σιγά σιγά, γιατί φοβούνται αυτά τώρα. Είναι και το άλλο. Είναι και το μικρούλι, είδες, είναι παρέα. Είδες πάει να φύγει. Μικρούλι εδώ.
Για λίγο. Καρέτα, καρέτα. Μαμά, τι αστείο. Παρσαλίκο, παρσαλίκο. Οπα, οπα, οπα. Εγώ θέλω να τα πνίξω. Με πάρει να τα πνίξω. Είναι επίσημα, παιδιά. Εσύ είδατε τη σκελόμε. Ναι. Έχει και μονάχα και πάτε. Ήθελα να πιανούν. Είναι γλυκούλια. Όμορφα. Αυτό εκεί την τσάντα λίγο. Αγόρι δεν πιάνει. Το πουλί. Για πάτε λίγο μέσα. Όχι άλλο, φτάνει. Yes. Η ώρα είναι 7 παρά 20. Περπάτησαν και καθάρισαν τον περιφερειακό, τώρα γυρίζουν πάλι στη δυτική είσοδο του περιφερειακού. Τις σακούλες στον ώμο με τα σκουπίδια. Κάνε λίγο που χαζό.